Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί σας στην τελευταία εκπομπή της τηλεοπτικής περίοδου που διανύουμε εν ώψη του καλοκαιριού. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον επιστημονικό συνεργάτη του τηλεοπτικού μας σταθμού και φίλο, τον κύριο Ιωάννη Σιδρά, με τον οποίο θα συζητήσουμε λόγω και της ιδιότητάς του ως θεολόγου, ιστορικού και νομικού, ποικίλα θέματα που πιστεύω ότι απασχολούν πολλούς σκεπτόμενους συμπολίτες μας. Την εκπομπή την έχουμε χωρίσει σε 4 ενότητες. Είναι η πρώτη ενότητα αφορά την πολιτική και την κοινωνία, η δεύτερη αφορά την οικονομία, η τρίτη την παιδεία και το τέταρτη ενότητα αφορά τα εθνικά μας θέματα. Κύριε Σιδρά, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητέ κύριε Μαλούς. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Σιδρά, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες καταργούνται το ελληνικό κράτος. Έχει βάση αυτή η εχθρική στάση των πολιτών έναντι του κράτους, το οποίο φαίνεται μετά το 1830 που έγινε ανεξάρτητο, δεν έχει οργανωθεί. Κύριε Μαλούση, είναι γεγονός ότι μέσα στην οικονομική κρίση οι Έλληνες πραγματικά ρίχνουν μεγάλη ευθύνη για αυτό το οποίο βιώνουν στο κράτος. Το κράτος βέβαια δεν είναι μία πρόσωπη κατάσταση. Κράτος είμαστε κι εμείς, αλλά κράτος είναι και η δημόσια διοίκηση, οι δημόσιες λειτουργίες που επιτελούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Κράτος είναι βέβαια ακόμη και οι πολιτικές λειτουργίες, δηλαδή οι ίδιοι οι πολιτικοί μας. Όλο αυτό το σύμπλεγμα, όλα τα προηγούμενα χρόνια, με την αβελτηρία του, με τον αμοραλισμό του, με την κακή οργάνωσή του και για το γεγονός ότι πολλές φορές το κράτος αντιμετωπίζει τους πολίτες μόνο για να εισπράττει φόρους, δεν παρέχει τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει στον κάθε Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, όλα αυτά τα γεγονότα δικαιολογούν απόλυτα την αντίδραση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης μόνο για φοροεισπρακτικούς λόγους, το βιώνουμε άλλωστε και εσείς και εγώ και όλη η κοινωνία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το κράτος δεν ανέπτυξε ουδέποτε ουσιαστικές σχέσεις με τον Έλληνα πολίτη. Τον αντιμετώπιζε πάντοτε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της λειτουργίας του. Δεν τον αντιμετώπισε στις ιδιαίτερες εκείνες ευαισθησίες που έχει ο κάθε πολίτης. Να είναι καλά οργανωμένο το κράτος, να έχει καλά οργανωμένες υπηρεσίες, να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες, να πατάσει την αδικία απέναντι στους πολίτες, να πατάσει την παρανομία. Λέω ένα παράδειγμα, τα φακελάκια των γιατρών. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Να αισθάνεται ο πολίτης μια σιγουριά. Ένα κράτος που κάθε μέρα ψηφίζει νόμους, που ανατρέπουν άλλους νόμους, που δημιουργούν φορολογική ή ασφαλιστική ή συνταξιοδοτική ασφάλεια. Δηλαδή αυτή η ασφάλεια που γίνεται ανασφάλεια για τον πολίτη, όλα αυτά δείχνουν ότι οι Έλληνες θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι τα θύματα ενός κακά οργανωμένου κράτους, κομματικού και πελατειακού κράτους, που έχει έντονη, θα λέγαμε, την αδικία μέσα στη συμπεριφορά του απέναντι σε όλους τους πολίτες. Δικαιολογημένα πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, ειδικά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζει με πολύ εχθρική διάθεση αυτό που ονομάζουμε κράτος. Μάλιστα. Ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη αιτία της πολιτικής κακοδαιμονίας στον τόπο μας και πώς θα έπρεπε να λειτουργούν οι πολιτικοί μας έναντι της κοινωνίας μας? Κύριε Μαλούση, έχουν υποθεί πολλά, έχουν γραφεί πολλά. Φαίνεται ότι μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης αυτά βγήκαν στην επιφάνεια. Άνοιξαν στόματα, μιλούν, οι πολίτες μιλούν, αντιδρούν. Έφυγαν από την αδιαφορία και από τη ραστόνη του καναπέ. Και μιλούν για τους πολιτικούς, για το πολιτικό σύστημα. Δυστυχώς από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος επικρατεί η μεγαλύτερη κατάρα στο πολιτικό σύστημα, που είναι ο κομματισμός, ο πολιτικός φανατισμός, οι πελατειακές κομματικές σχέσεις, το γεγονός ότι οι πολιτικοί μας σκέφτονται πάντοτε το λεγόμενο πολιτικό κόστος και δεν λένε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, γι' αυτό οδηγηθήκαμε και φτάσαμε εδώ, το γεγονός επίσης ότι οι πολιτικοί μας σκέφτονται πάντοτε στο πίσω μέρος του εγκεφάλου τους την επανεκλογή τους, άρα
πολλές φορές λένε λόγια τα οποία είναι αρεστά στα αυτιά του ελληνικού λαού. Έχουμε και αυτό το μειονέκτημα εμείς οι Έλληνες να ακούμε αυτά που μας αρέσουν. Αυτή λοιπόν η έννοια του πολιτικού κόστους, αυτή η έννοια της πολιτικάντικης νοοτροπίας, δεν θα στεναχωρέσω το λαό για να ξαναεκλεγώ. Όλος αυτός ο κομματισμός, η αναξιοκρατία, η έλλειψη αξιοκρατίας, όλα αυτά είναι η πολιτική κακοδαιμονία του πολιτικού μας συστήματος, που δυστυχώς είναι ίσως τα βασικότερα αίτια τα οποία μας οδήγησαν εδώ. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια, τα μέσα ενημέρωσης εδώ τι ρόλο έπαιξαν? Κύριε Μαλούση, το ερώτημά σας είναι κέριο, είναι εύστοχο και στην κατάλληλη στιγμή μπορώ να πω. Έπαιξαν καθοριστικό αρνητικό ρόλο. Μάλιστα. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία κατά την ταμεινή μου άποψη δεν υπηρετούν την πληροφόρηση και την αντικειμενική ενημέρωση, αλλά για να επιβιώσουν τόσα χρόνια ουσιαστικά λιβάνιζαν την εκάστοτε πολιτική εξουσία και για να εισπράττουν, όπως αποδεικνύεται από όλα αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητος, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων, τα οποία δεν τα επέστρεφαν, δεν τα αποπλήρωναν αυτά τα δάνεια, και για να μην βγάζουν τα κακό σκήμενα των πολιτικών μας ανδρών, ωρεοποιούσαν την πραγματικότητα, κάλυπταν σκάνδαλα, σπήλωναν υπολήψεις και προσωπικότητες ανθρώπων που έλεγαν την αλήθεια και που πραγματικά πονούσαν αυτόν τον τόπο και αυτόν τον λαό. Και βέβαια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αντί να είναι οι πυλώνες της δημοκρατίας, οι πυλώνες της αλήθειας, οι πυλώνες της αντικειμενικής πλουραλιστικής πληροφόρησης και ενημέρωσης, κατάντησαν, λυπάμαι που το λέω, όχι βέβαια όλα, θέλω να κάνω αυτή την απαραίτητη διευκρίνηση, δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε και να τα φορίζουμε όλα, όχι βέβαια όλα, κατάντησαν όμως πλήστα εξ αυτών, να το πω έτσι, να είναι μηχανισμοί πολιτικής κομματικής προπαγάνδας για να εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς και όχι αυτό για το οποίο τάχθηκαν, δηλαδή να υπηρετούν την ενημέρωση και την πληροφόρηση του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, ποια πιστεύετε ότι είναι η ευθύνη του Έλληνα ως πολίτη στην επιλογή των ηγετών του? Πρέπει να πούμε αλήθειες στην εκπομπή σας, η οποία βέβαια έχει και ωραίο τίτλο, κατάλληλο τίτλο, πολιτικές αναφορές. Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε Μαλούση, οι πολιτικές αναφορές ως τίτλος της εκπομπής μας δίνει την αφορμή να πούμε και το εξής σε σχέση με τους πολίτες. Όλα στη ζωή είναι πολιτική. Όχι κομματισμός, είναι πολιτική. Ο Αριστοτέλης θέλει τα μέλη μιας κοινωνίας να είναι ενσυνείδητοι, ενεργοί, σκεπτόμενοι πολίτες. Οι πολίτες λοιπόν, όταν επιλέγουν την πολιτική τους ηγεσία, δεν μπορεί να την επιλέγουν με κριτήρια, αν θέλετε, υποκειμενικά, ή δεν θα πρέπει να σκέφτονται πώς η επιλογή αυτή θα τους ανταποδώσει κάποιο όφελος, ο διορισμός στο κράτος, η εξυπηρέτηση κάποιας επιχείρησης που έχουν, κάποιο δάνειο ή οτιδήποτε άλλο. Οι πολίτες λοιπόν στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, να είμαστε αντικειμενικοί όσο και αν πονάει η αλήθεια, και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έχει αλάνθαστο αισθητήριο και κριτήριο και το καταλαβαίνει, οι πολίτες όλα αυτά τα χρόνια άκουγαν και επέλεγαν πολιτικούς που έλεγαν ωραία λόγια, που έλεγαν ψέματα, έχει αποδειχθεί. Διαχρονικά αυτό, έτσι, από το 1974. Αλλά και πριν, θα έλεγα, είναι ένα μειονέκτημα του λαού μας αυτό. Δεν θέλουμε οι Έλληνες να ακούμε πικρές αλήθειες. Και συνήθως τους πολιτικούς άνδρες, οι οποίοι λένε αλήθειες πικρές, τους εξοβελίζουν, τους εξωστρακίζουν οι Έλληνες. Λοιπόν, ήθελαν να ακούνε τα καλά λόγια, αυτά που είναι αρεστά και ευχάριστα στα αυτιά τους. Ήθελαν το πελατειακό και κομματικό κράτος, γιατί τακτοποιούσαν τις υποθέσεις τους, ώσπου κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι αυτοί οι πολιτικοί άνδρες που λένε την αλήθεια, που δεν σκέφτονται το πολιτικό κόστος, αυτή την κατάρα του πολιτικού μας συστήματος, που σκέφτονται πραγματικά μακροπρόθεσμα, με όραμα για το μέλλον, την πρόοδο και την ευημερία του ελληνικού λαού και της πατρίδας, αυτή η πολιτική, αγαπητέ μου κύριε Μαλούση, είναι πλέον είδος προς εξαφάνιση. Γιατί απογοητευμένοι από το γεγονός ότι ουδέποτε τους προτίμησε ο λαός. Και πολλές φορές για λόγους ευθυξίας. Βέβαια, και αξιοπρέπειας. Ναι, και αποχωρούν ευθυξίας. Αποχωρούν από την πολιτική. Γιατί όταν το κοινό κάτω δεν ανταποκρίνεται στο κάλεσμα ενός ανδρός, πολιτικού ανδρός που λέει την αλήθεια, ο άνθρωπος αυτός αποσύρεται. Γιατί θεωρεί,
θυγόμενος, όπως είπατε, ότι δεν εισακούεται και άρα δεν έχει λόγο ύπαρξη στην πολιτική. Μάλιστα. Από τα παραπάνω θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε μόνο μειονεκτήματα ή και πλεονεκτήματα ως λαός. Δεν υπάρχει λαός και δεν υπάρχει άνθρωπος, το ξέρετε πολύ καλά. Ζείτε μέσα στην κοινωνία, είστε επιχειρηματίας. Δεν υπάρχει λαός και άνθρωπος που να έχει μόνο μειονεκτήματα, έχει και πλεονεκτήματα. Ο λαός μας, μέσα στην ιστορική του διαχρονία, ξέρετε πολύ καλά, έχει πολλά μειονεκτήματα και το μέγιστο μειονέκτημα θα έλεγα ότι είναι η εθνική μας διχόνοια και ο εθνικός μας φθόνος. Ο Θουκυδίδης πρώτος μίλησε για αυτή τη διχόνοια και για αυτό το φθόνο και βέβαια είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα το οποίο μας οδήγησε πολλές φορές σε πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και δυστυχώς εθνικές καταστροφές. Βλέπε εθνικό διχασμό, μικρασιατική καταστροφή. Έχουμε όμως και πολλά πλεονεκτήματα. Είμαστε ένας φιλότιμος λαός. Είμαστε ένας λαός ο οποίος έχει αισθήματα, έχει ανθρωπιά. Η λέξη φιλότιμο, ξέρετε, το έχω πει πολλά χρόνια στις εκπομπές που κάνω στον τηλεοπτικό σας σταθμό, η λέξη φιλότιμο είναι μοναδική στην σύνθεσή της, αλλά και στο σημασιολογικό περιεχόμενό της. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη σε άλλη γλώσσα και σε άλλο λεξικό. Έχουμε φιλότιμο, έχουμε ανθρωπιά. Εάν πιστέψουμε σε όραμα, εάν μας δοθεί όραμα, ελπίδα, αγωνιζόμαστε. Έχουμε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, θυσιαζόμαστε για ιδανικά. Θα μου πει κάποιος, αυτά ίσχυαν στις προηγούμενες γενιές, ισχύουν και σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι ισχύουν, κύριε Μαλούση. Το ιστορικό και πολιτισμικό μας DNA δεν ξεριζώνεται τόσο εύκολα. Μπορεί οι νεότερες γενιές, αν θέλετε, να είναι επηρεασμένες από την παγκοσμιοποίηση, από τον τρόπο ζωής, από το lifestyle σύστημα, αν και δεν μου αρέσει να μιλάω με ξενόγλωσσους όρους, αλλά παρά τα αυτά πιστεύω ότι το καρβουνάκι καίει μέσα στο ιστορικό και πολιτισμικό DNA και των νέων γενιών. Θα μου πείτε και πού είναι όλα αυτά τα πλεονεκτήματα. Για να συνδεθώ με τα προηγούμενα ωραία σας ερωτήματα, αυτά τα πλεονεκτήματα για να έρθουν στην επιφάνεια πρέπει κάποιος να δώσει το ερέθισμα, πρέπει κάποιος να τα ξεθάψει, να δώσει όραμα, ελπίδα στο λαό. Ο ίδιος με τη ζωή του, με το ήθος του, με τις πράξεις του, με τα λόγια του, με την όλη παρουσία του, και αυτός πρέπει να είναι ο εκάστοτε πολιτικός ηγέτης, μπορεί να εμπνεύσει, να αφυπνήσει έναν λαό, να ξυπνήσει έναν λαό. Οι Έλληνες είναι ένας γίγαντας κοιμόμενος που κοιμάται. Η Ελλάδα είναι ένας γίγαντας κοιμόμενος. Έχει αστήρευτες δυνάμεις. Θέλουμε άξια πολιτική ηγεσία, έντιμους πολιτικούς που να αναδείξουν, να ξεθάψουν αυτά τα πλεονεκτήματα που είναι διαμάντια χωμένα μέσα στο χώμα. Τότε μπορούμε να επαναποκτήσουμε τον ρόλο που η ιστορία μας έταξε. Μάλιστα. Τι σας προβληματίζει στην καθημερινότητα της σύγχρονης Ελλάδας όταν αφορά τη συμπεριφορά των συνανθρώπων μας ως σκεπτόμενων πολιτών? Τι με προβληματίζει στην καθημερινότητα όσον αφορά τους Έλληνες? Καταρχήν, είμαστε ένας λαός που δεν έχουμε πάρει σοβαρά την ιδιότητά μας ως πολιτών. Είμαστε πολίτες. Πρέπει να είμαστε σκεπτόμενοι πολίτες, κριτικά σκεπτόμενοι. Να συμπεριφερόμαστε, να λειτουργούμε ως πολίτες. Να αισθανόμαστε την ευθύνη μας απέναντι αρχικά στην οικογένειά μας, στον χώρο εργασίας, στις κοινωνικές σχέσεις, απέναντι της πολιτείας, απέναντι του κοινωνικού συνόλου. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρει, ξέρετε, σοβαρά την ιδιότητα του πολίτη. Είμαστε λίγο αποσυντονισμένοι όσον αφορά την δομική μας παρουσία μέσα σε αυτό που λέγεται πολιτεία, κράτος, κοινωνία. Βγαίνουμε έξω και ακούμε συζητήσεις ή στους τηλεοπτικούς δέκτες. Το πρώτο μειονέκτημα, δεν έχουμε μάθει να διαλεγόμαστε. Δεν ξέρουμε να διαλεγόμαστε. Πολλές φορές συζητάμε και μαζί, τώρα μιας και έχουμε αυτή την εκπομπή, και πάντοτε κάνετε την παρατήρηση που είναι εύστοχη στις προσωπικές μας συζητήσεις, ότι ο Έλληνας δεν ξέρει να κάνει διάλογο και επιθυμεί να επιβάλλει αυτό που ο ίδιος πιστεύει στον άλλον. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, παίρνοντας αφορμία και από αυτές τις συζητήσεις μας, λέω ότι δεν γνωρίζουμε να διαλεγόμαστε. Βλέπουμε τα πάνελ των τηλεοπτικών σταθμών. Είναι χαμηλότατο επίπεδο. Παρακολουθώ ξένους τηλεοπτικούς σταθμούς όπου υπάρχουν πολιτικοί άνδρες, γερμανικά ή αγγλικά κανάλια. Και βλέπουμε πως το επίπεδο είναι υψηλό. Διάλογος λοιπόν σε κοινωνικό, πολιτικό, εθνικό επίπεδο. Δεν το έχουμε αυτό. Μαθαίνουμε τα παιδιά μας να απαιτούν, όχι να προσφέρουν.
Έχουμε την κακή αντίληψη να πιστεύουμε ότι έχουμε μόνο δικαιώματα, δεν έχουμε υποχρεώσεις. Από τον τρόπο που πετάμε τα σκουπίδια και το τσιγάρο το από το αυτοκίνητο, από τον τρόπο που παρκάρουμε στις θέσεις που είναι για τα αμαία ή για τους ανάπηρους ανθρώπους, συνανθρώπους μας, από τον τρόπο που ζητούμε ένα έγγραφο από μια δημόσια υπηρεσία. Αν θέλετε, και από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους μεγαλύτερους. Δηλαδή κάπως βλέπουμε ότι η έννοια του πολίτη, η έννοια της κοινωνικής συμπεριφοράς είναι πράγματα τα οποία μας ξενίζουν, γιατί δεν ήταν έτσι ο ελληνικός λαός. Φαίνεται ότι ξυπαστήκαμε τα τελευταία χρόνια της οικονομικής ευμάρειας και του καταναλωτισμού, της ασυδοσίας και της έκνομης συμπεριφοράς που μένει ατιμόρητη και φτάσαμε ουσιαστικά να θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε κριτής των πάντων. Ήταν λάθος αυτό και τώρα το πληρώνουμε. Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν στην δεύτερη ενότητα, την πολύ σημαντική ενότητα που είναι η οικονομία. Mm. Κύριε Σιδηρά, φτάσαμε τα τελευταία 7 χρόνια να βιώνουμε μια πρωτοφανή και αδιέξοδη για πολλούς οικονομική κρίση. Πιστεύετε ότι ήμασταν ανυποψίαστοι για αυτό που ερχόταν ή μήπως η κρίση αυτή έχει και άλλα εκτός των οικονομικών αιτία? Πολύ σοβαρό το ερώτημα και βέβαια θα προσπαθήσω να το απαντήσω σφαιρικά. Είναι ένα από τα πιο σοβαρά ερωτήματα. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Αυτό είναι το ρεζουμέ, θα έλεγα, η επικεφαλίδα. Σε δύο μέρη θα χώριζα την απάντησή μου, θα διαιρούσα την απάντησή μου. Απ' τη μια η ευθύνη των πολιτικών μας, της πολιτικής ηγεσίας. Δεν είπε την αλήθεια, δανείζονταν συνεχώς για να εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του κράτους, διόριζε συνεχώς και αδιαλείπτως στο δημόσιο τομέα ανθρώπους που ήταν ο κομματικός στρατός και η μελλοντική δυνητική ψηφοφόροι των κομμάτων, δάνειζε, δεν οργάνωνε την παραγωγή, καταντήσαμε να κάνουμε μόνο εισαγωγές και να μην κάνουμε εξαγωγές, δεν έλεγε την αλήθεια λοιπόν στο λαό και ζούσαμε πάνω από αυτό που μπορούσαμε να αντέξουμε ως οικονομία σε επίπεδο κρατικό, αλλά και με τους μισθούς που εισπράταμε, με τα δάνεια που παίρναμε σε ατομικό οικογενειακό επίπεδο, φτάσαμε να είμαστε οι ευημερούντες νεοέλληνες με δανεικά. Το δεύτερο είναι ότι ο λαός μας, όχι στο σύνολό του, που είναι ένας λαός τίμιος, εργαζόμενος, βιοπαλαιστής, δεν γνώριζε, πιστεύω, απόλυτα την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η χώρα. Η συντριπτική πλειοψηφία. Και ποιος ευθύνεται για το ότι δεν γνώριζε ο λαός? Θα επιμείνω σε αυτό. Η καθεστική απολυτική τάξη. Η εναλλαγή των κομμάτων σε κυβερνητικές θέσεις και κυβερνητικούς θόκους. Ποιος βγήκε να πει την αλήθεια? Όποιος τόλμησε να βγει να πει την αλήθεια, να πάρει μέτρα φορολογικά, όχι σε ένα πλαίσιο νεοφιλελεύθερης θατσερικής πολιτικής, αλλά για να σώσει αυτόν τον τόπο, για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και να πληρώσουμε αυτό το μάρμαρο της ταφόπλακας του λαού μας, του δημόσιου πλούτου και της πατρίδας μας. Ποιος βγήκε να το πει? Και οι ελάχιστοι που βγήκαν να το πούν, εξοβελίστηκαν όπως είπατε, απογοητεύτηκαν από τη στάση του λαού, διότι έχουμε ευθύνη και εκεί, γιατί δεν τους ακούγαμε, τους ελάχιστους, τις ελάχιστες, ισχνές φωνές που τα έλεγαν. Υπήρχε βέβαια και μια ομάδα ανθρώπων, πιστεύω, που ήταν μέσα στα πράγματα, γνώριζαν την κατάσταση αυτή, είτε τα έλεγαν, είτε δεν τα έλεγαν, και είτε δεν τα έλεγαν γιατί φοβόντουσαν ότι θα γίνουν δυσάρεστοι. Άρα πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου διαχρονικά έχει εγκληματικές ευθύνες για το γεγονός ότι δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν υπήρχε, θα λέγαμε, πολιτικό ήθος, για αλήθεια, να ενημερώσει το λαό. Και απ' την άλλη δεν υπήρχε και οριμότητα του λαού που κακόμαθε να ακούσει αυτήν την αλήθεια. Ξέρετε, και ως δάσκαλος το λέω, η πολιτική έχει και μία παιδαγωγική λειτουργία. Ο πολιτικός με τον τρόπο του, τη συμπεριφορά του, τους λόγους του, τη στάση του, τις επιλογές του, παιδαγωγεί και το λαό. Όταν ο πολιτικός λοιπόν συλλαμβάνεται για εγκλήματα οικονομικά ή άλλα, όταν λοιπόν ζει χλιδά τη ζωή, όταν προκαλεί με αυτή τη ζωή του, γιατί είναι ο πολιτικός, ο οποίος σημειωτέων εξελέγει με την ψήφο του λαού και δεν σέβεται αυτόν τον λαό, ψευδόμενος απέναντί του, τότε και ο λαός λειτουργεί μιμητικά. Πυθικίζει, μιμείται.
Λοιπόν, η πολιτική έχει και παιδαγωγική λειτουργία. Αυτό το ξεχάσαμε στην Ελλάδα. Έτσι πήγαμε ως πρόβατα επισφαγήν στα μνημόνια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όταν αποκαλύφθηκε το τεράστιο χρέος και ότι ζούμε με δανεικά και ότι ζούμε πάνω από αυτό που μπορούσαμε να παράξουμε, μείναμε ενεοί, άφωνοι και μετέωροι. Και τώρα δυστυχώς πάλι αυτός ο λαός θα έρθει να πληρώσει το μάρμαρο. Μάλιστα. Με την ιστορική σας ιδιότητα θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε Σίδερα, πού οφείλεται αυτή η διαχρονική οικονομική προβληματική κατάσταση της χώρας. Χαρακτηρίστηκε η Ελλάδα από το 1821 και μετά τις πρώτες νίκες της Εθνικής Παλιγενεσίας ως ψωροκόστενα Ελλάδα. Φτωχή Ελλάδα, άδεια τα ταμεία, κατεστραμμένη, καμένη γη από τους Οθωμανούς και από τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Ήρθε λοιπόν η ώρα να κάνουμε το πρώτο νεοελληνικό κράτος. Ήρθε ο Καποδίστριας και βρήκε μία τρύπια δεκάρα μέσα στα ταμεία όταν ήρθε ο Καποδίστριας στο Ναύπλιο. Και έκτοτε, από το 1823-24, κάναμε και μια πολύ ωραία εκπομπή, η ιστορία που δεν διδάσκεται για τα δάνεια και τις χρεοκοπίες της χώρας και έχει προβληθεί από τον τηλεοπτικό σας σταθμό. Λοιπόν, και εισακούστηκε από πολύ λαό, όπως πληροφορούμε. Λοιπόν, από τότε δανειζόμαστε. Δεν οργανώσαμε την παραγωγή μας. Δεν οργανώσαμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα έτσι ώστε να είναι παραγωγικό και λειτουργικό σε σχέση με την ίδια την παραγωγική δυνατότητα που έχει η χώρα. Γίναμε ένα κράτος το οποίο εισάγουμε και δεν εξάγουμε. Όλοι πέσαμε, θα έλεγα, στα γράμματα να είμαστε πτυχιούχοι και τώρα άνεργοι. Γεμίσαμε το κράτος με δημόσιους υπαλλήλους και ουσιαστικά αυτά τα δανεικά τα οποία εισπράταμε δεν τα εισπράταμε για να κάνουμε επενδύσεις, να οργανώσουμε το κράτος, τις δημόσιες υπηρεσίες μας, να κάνουμε ένα παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης, να συμβαδίσουμε με τα υπόλοιπα κράτη, να είμαστε ένα σύγχρονο δημοκρατικό και ευέλικτο κράτος με παραγωγικό μοντέλο που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητές μας. Γιατί εισπράταμε δάνεια? Γιατί έπρεπε να διορίσουμε περισσότερα άτομα, άρα έπρεπε να πληρώνουμε μισθούς. Γιατί κάποιοι έπρεπε να έχουν 2 και 3 συντάξεις. Γιατί κάποιοι αυτά τα δάνεια τα οποία δανειζόταν η Ελλάδα τα κατέτρωγαν για ίδιον όφελος, τα χρησιμοποιούσαν. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η κακοδαιμονία μας, κύριε Μαλούση, μπορεί να φαίνεται ότι είναι οικονομική, αλλά πρωτίστως είναι πολιτική. Διότι η κακώς οργανωμένη πολιτική ζωή του τόπου, το κακώς οργανωμένο πολιτικό σύστημα με τον κομματισμό, με την αναξιοκρατία, με την ρεμούλα και με την απάτη, γέννησαν και την οικονομική κρίση όλα αυτά. Σωστά. Αν καθίσετε και το φιλοσοφήσετε λίγο βαθύτερα θα δείτε ότι οι αιτίες της οικονομικής δυσπραγίας και δυσχέρειάς μας, οι αιτίες έχουν από κάτω υπόβαθρο πολιτικής κακοδαιμονίας. Μάλιστα. Πώς αντιλαμβάνεστε το ρόλο των σύγχρονων δανειστών μας και πού πιστεύετε ότι αποσκοπούν? Ο δανειστής πάντοτε είναι πρόσωπο όχι ιδιαίτερα συμπαθές μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων. Υπάρχουν και πατερικά κείμενα των μεγάλων θεολόγων και πατέρων της Εκκλησίας. Ο δανειστής πάντοτε ενδιαφέρεται να εισπράξει το ποσό το οποίο δάνεισε και μάλιστα εντόκος. Δεν τον ενδιαφέρει ποια θα είναι η θυσία στην οποία θα υποβληθεί αυτός ο οποίος δανείστηκε το ποσό. Έτσι βλέπω ότι οι σύγχρονες δανειστές δεν φεύγουν από το πρότυπο και το μοντέλο των δανειστών όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Τους βλέπω ως άρπαγες του δημόσιου πλούτου της χώρας. Δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Αυτά όλα τα οποία λένε ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, δεν βλέπω κάποια μεταρρύθμιση, βλέπω ότι απαιτούν φορομπηκτικές πολιτικές νεοφιλελεύθερης νοοτροπίας. Θα έλεγα ότι αναβιώνουν έναν παράδοξο θατσερισμό της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, της Μεσογείου, της Νότιας Ευρώπης. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα από αυτά που ακούω και βλέπω, όπως όλοι οι πολίτες, ότι λειτουργούν ως αρπακτικά. Η Ελλάδα είναι ένα ευλογημένο μέρος, ένας ευλογημένος τόπος. Έχει και φυσικά κάλλη, έχει όμως και πολύ πλουτοπαραγωγική, θα λέγαμε, δυνατότητα, η οποία έμενε αναξιοποιητή. Πιστεύω ότι εκμεταλλεύονται την δεινή οικονομική κατάσταση, μετρούν τα πάντα με αριθμούς, απομυζούν
ουσιαστικά τον ελληνικό λαό, δεν τους ενδιαφέρει ποιοι θα μείνουν εδώ. Φεύγουν οι επιστήμονες. Λένε ότι 300 και χιλιάδες επιστήμονες έφυγαν σε όλο τον κόσμο. Γυράσκει ο πληθυσμός μας. Έχουμε υπογεννητικότητα. Δεν υπάρχουν πλέον άλλα χρήματα. Υπάρχει τραγική κατάσταση σε μεγάλη πληθυσμιακή μάζα η οποία ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Και αυτοί ενδιαφέρονται για να την εφαρμογή των μνημονίων σαν να είναι δογματικά κείμενα της πίστεώς μας, να το πω έτσι, με δογματική προσήλωση, φορολογία, καμία ανάπτυξη, καμία δυνατότητα να βγούμε από αυτόν την άβυσο και από αυτό το τούνελ. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, ούτε και ευμενός διάκυμε απέναντί τους, όχι γιατί έχω σύνδρομο καταδίωξης ή γιατί μου αρέσουν οι συνωμοσιολογίες, αλλά γιατί βλέπω ότι εκμεταλλευόμενη την οικονομική κρίση, μετά από αυτά τα μέτρα που απαιτούν και τα ψήφισε η Βουλή, διεκδικούν να βάλουν χέρι, για να το πω κατά το κοινό λεγόμενο όπως μιλάει ο λαός μας, σε αυτό που είναι ο πλούτος, τα ασημικά του σπιτιού που λέγεται Ελλάς. Ναι. Δεν θέλουν τα μπακύρια, θέλουν τα ασημικά, θέλουν αυτό που αποτελεί πλούτο της χώρας. Με ποια προοπτική ανάπτυξης? Δηλαδή να γίνουμε άπικοι ή έπικοι πιο σωστά στον τόπο μας. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Πρέπει κάπως δηλαδή να βλέπουμε και πίσω από αυτά τα οποία είναι στη βιτρίνα. Έχουμε τρόπους αντίδρασης γι' αυτό? Τρόπους αντίδρασης. Χρειαζόμαστε σκεπτόμενους πολίτες. Χρειαζόμαστε ενσυνείδητους πολίτες που να βλέπουν πίσω από τα προβαλλόμενα. Και βέβαια χρειαζόμαστε και μια πολιτική τάξη η οποία μπορεί να αναγεννηθεί σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε άξιους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως επιβλέπουν αυτή την κατάσταση και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θέλουν να μπουν στην πολιτική. Δεν θέλουν να μπουν στην πολιτική. Λοιπόν, χρειαζόμαστε λοιπόν υγιές πολιτικό σύστημα. Ανθρώπους που λένε την αλήθεια, που πιστεύουν σε αυτό το λαό, στη δύναμη αυτού του λαού, που αγαπάνε αυτόν τον τόπο, που δεν έχουν κόμπλεξ να πούν ότι είναι πατριώτες. Φτάσαμε να αισθανόμαστε κόμπλεξ γι' αυτό και που πρέπει κάποια στιγμή να πούν θα τα κάνουμε αυτά που απαιτεί η παρουσία μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, αλλά μέχρι εδώ. Πολλές φορές η ιστορία μας διδάσκει ότι οι μεγάλες στιγμές στους λαούς έχουν γραφεί όχι με τα μεγάλα ναι, αλλά με τα μεγάλα όχι. Θα ήταν υπερβολικό λοιπόν να κάνω λόγο, και σας το λέω έτσι όπως το σκέφτομαι, για απόλυτη πτωχοποίηση ή οικονομική γενοκτονία της Ελλάδας, και αν ναι, και γιατί? Οικονομική γενοκτονία ίσως να φαντάζει ή να ακούγεται σε κάποιους όρους υπερβολικός. Δεν θεωρώ ότι είναι υπερβολικός. Εγώ πιστεύω ότι ο όρος τον οποίο χρησιμοποιήσατε, ο όρος οικονομική γενοκτονία, είναι εύστοχος και αποτυπώνεται στα στατιστικά δεδομένα. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή βιώνει έναν οικονομικό πόλεμο. Παλαιότερα ξέραμε ότι ο εχθρός είναι δεδομένος και ότι με τα συστήματα τα οπλικά θα πλήξει έναν λαό, ένα κράτος, μία πολιτεία. Τώρα υπάρχουν και αόρατα οικονομικά όπλα, αόρατες οικονομικές παγίδες, αόρατα οικονομικά συμφέροντα τα οποία παίζουν τις τύχες των λαών στη σκακέρα και στην κονίστρα των συμφερόντων. Λοιπόν, όταν βλέπουμε να αποδεκατίζεται το εισόδημα του Έλληνα, όταν βλέπουμε ότι συνταξιοδοτικά η προοπτική είναι δυσίωνη, όταν βλέπουμε ότι γεράσκει ο πληθυσμός και οι νέοι μας, η παραγωγική ικμάδα αυτού του τόπου φεύγει, και αυτήν την παραγωγική ικμάδα οι μορφωμένοι νέοι μας σημειωτέων τεράστια κονδύλια για να σπουδάσουν στην Ελλάδα, τα οποία τώρα πλέον και τα απολαμβάνουν οι ξένες χώρες, όπου εκεί προσφέρουν την εργασία και την επιστήμη τους. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί με αυτήν την καταχνιά, με αυτήν τη μιζέρια, με αυτή τη φτώχεια, βλέπουμε πολλές φορές βράδυ στην πόλη μας ανθρώπους στους κάδους των σκουπιδιών, στους κάδους μέσα να χώνονται και να παίρνουν την τροφή τους για την καθημερινή επιβίωση. Ήταν αυτή η εικόνα της Ελλάδας που φαντάζονταν ποτέ κανείς όταν διοργανώνονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες? Γι' αυτό λέω ότι ήταν εγκληματικές οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος διαχρονικά που δεν είπαν την αλήθεια στο λαό. Γι' αυτό μιλάμε για πτωχοποίηση, για απόλυτη πτωχοποίηση, για οικονομική γενοκτονία,
η οποία πιστεύω ότι θα φανεί ακόμη εντονότερα τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, και διαρωτάται κανείς πώς αυτήν την γενοκτονία την οικονομική μπορεί να την αντιμετωπίσει ένας λαός ο οποίος φαίνεται ότι δεν έχει όραμα και ελπίδα. Λαός που δεν έχει όραμα και δεν έχει ελπίδα ότι μπορεί να πετύχει κάτι, παραδίδεται. Έτσι. Είναι, πιστεύετε, δυνατή μια διέξοδος από την κρίση αυτή, και με ποιες γενικότερες αλλαγές σε επίπεδο κράτους και νοοτροπίας πολιτών? Είναι πολύπλευρο το ερώτημα και πολυδιάστατο. Θα μου πείτε τώρα, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά με την λογική του μέσου συνετού κοινωνού πολίτη μπορώ να πω ότι χρειάζονται επενδύσεις, αλλά για να υπάρξουν επενδύσεις χρειάζεται ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Δεν μπορεί, πάλι γυρίζουμε, είδατε, στο πώς λειτουργεί το κράτος. Ένα κράτος το οποίο δεν ενδιαφέρεται αν θα γίνει η επένδυση για να γίνει η επένδυση και να φέρει θέσεις εργασίας, αλλά πώς θα εισπράξει μέσα από αυτήν την μανία της φορολογικής επιβολής μέτρων. Λοιπόν, πώς μπορεί ο άλλος να επενδύσει, να εμπιστευτεί αυτό το κράτος που αλλάζει την φορολογική νομοθεσία σαν τα πουκάμισα εν μια ανοιχτή? Χρειάζονται λοιπόν επενδύσεις. Χρειάζεται ένα παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο να αξιοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας. Εμείς ήμασταν αυτάρκες, κύριε Μαλούση. Ήμασταν αυτάρκες και στην κτηνοτροφία, στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στα προϊόντα κρέατος, γάλακτος, στην γεωργία. Είχαμε παραγωγή, είχαμε αυτάρκεια πριν από λίγα χρόνια. Και τώρα έχουμε καταντήσει να εισάγουμε το 70 και το 80% διαφόρων προϊόντων που ήταν σε αυθονία πριν και τα εξάγαμε. Τώρα τα εισάγουμε από τις Βαλκανικές χώρες και από την Τουρκία. Λοιπόν, και δεν παράγουμε τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο. Άδειασε η Ήπεθρος, ακαλλιέργητα τα αγροκτήματα. Όλοι με το φαινόμενο της αστιφιλίας, αυτή η ροή, η κοσμοροή στις μεγάλες πόλεις, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλληλεία μας. Άρα χρειάζεται ένα καινούριο παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο που να ανταποκρίνεται σε αυτό που μπορεί η Ελλάδα να πετύχει με τις δυνατότητες που έχει. Επενδύσεις, είπατε μια πολύ σωστή τοποθέτηση τώρα στο ερώτημά σας. Πώς όμως αυτό μπορεί να επιτευχθεί? Όλα αυτά πάλι θα αποτύχουν αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία. Δηλαδή να οργανωθεί το κράτος, να πάψει, να θαυτεί κυριολεκτικώς η γραφειοκρατία. Γιατί η γραφειοκρατία τι γεννά? Το σπατώσιμο, το γρηγορώσιμο, τη μίζα, τη ρεμούλα, το λάδωμα και ούτω καθεξής. Άρα χρειάζεται ευέλικτο, οργανωμένο, σύγχρονο κράτος που να τηρεί τους νόμους πρώτα το ίδιο και να μην αντιμετωπίζει τον πολίτη σαν να είναι δουλοπάρικος. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας στους νέους πολιτικούς μας, στο πολιτικό μας σύστημα, και βέβαια χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και του ίδιου του λαού, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργεί ως μάζα άμορφη, αλλά πρέπει να αποκτήσει συνείδηση πολίτη, σκεπτόμενου πολίτη, να έχει την συνέστηση ότι έχει ευθύνη και απέναντι του εαυτού του και της οικογένειάς του και του κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, είτε ως πολιτικό σύστημα, είτε ως λαός, και αν δεν οργανώσουμε αυτό το κράτος, όποια μεταρρύθμιση και να γίνει, θα μείνει στα χαρτιά και θα αποτύχει. Συχνά ακούμε ότι η Ελλάδα πέρασε και χειρότερα, αλλά και οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να αποδεχθούν την πραγματικότητα σε αντίθεση με τους παλαιότερους. Πού οφείλεται αυτό? Και εγώ το ακούω από τους γονείς μου. Ζουν οι άνθρωποι, πέρασαν δύσκολα χρόνια, με στερήσεις, πάλεψαν βιοπαλαιστές. Ο ελληνικός λαός ήταν και παραμένει, εγώ πιστεύω, ένας λαός ο οποίος έχει φιλότιμο, όπως σας είπα, και δεν φοβάται τη δουλειά. Άλλο αν στις νεότερες γενιές ακούμε και το παράδοξο ότι ο ελληνικός λαός μας κατηγορούν και μας καθυβρίζουν οι Ευρωπαίοι, είναι ο λαός του τσιγάρου, του φραπέ και της θάλασσας. Δεν πιστεύω ότι είναι αλήθεια αυτό. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο σε επίπεδο μέσο όρο από τους Ευρωπαίους. Βέβαια, οι παλαιότερες γενιές έμαθαν μέσα από τις στερήσεις και από την οικονομική ανέχεια να έχουν μια αυτάρκεια, αλλά να είναι και λιτοδίαιτοι. Άλλαξε η ζωή στην Ελλάδα, προχώρησαν οι δεκαετίες, το ξέρετε καλά, και βέβαια ανέβηκε το βιωτικό, το πνευματικό επίπεδο, το κοινωνικό επίπεδο της χώρας μας. Το κακό ποιο ήταν? Το κακό ήταν ότι ενώ βλέπαμε ότι υπάρχουν αλλαγές, ανεβαίνουμε κοινωνικά, μορφώνονταν οι νεοέλληνες, σπούδαζαν με περγαμηνές πτυχία κλπ. Φτάσαμε όμως να χάσουμε το μέτρο. Από τη στιγμή που χάσαμε το μέτρο,
και γίναμε ουσιαστικά υποχείρια όντα ενός καταναλωτικού μοντέλου, να καταναλώνουμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε οικονομικά να πληρώσουμε, λοιπόν, να ανταπεξέλθουμε, από τη στιγμή που χάσαμε το μέτρο, ουσιαστικά μάθαμε να ζούμε σε έναν πλαστό παράδεισο. Τώρα που προσγειωθήκαμε στην πραγματικότητα, επανέρχομαι στο ερώτημά σας, τώρα οι νεοέλληνες και κυρίως οι νεότερες γενιές, τώρα αισθάνονται πικρία, τους κακοφαίνεται η στέρηση, η λιτοδίαιτη ζωή, ο περιορισμός των δαπανών, όχι σπατάλες, ορθολογισμός όσον αφορά την αξιοποίηση των χρημάτων, την διαχείριση των χρημάτων μας. Όλα αυτά τώρα μας κακοφαίνεται. Γιατί? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια μάθαμε στην αυσιδοσία, στην σπατάλη. Δεν μας είπε κάποιος την αλήθεια ότι αυτά τα οποία εσείς τώρα βιώνετε σαν να είναι το όνειρο του νεοέλληνα δεν ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη παραγωγική δυνατότητά σας. Γι' αυτό λέω ότι οι παλαιότερες γενιές που έζησαν τις στερήσεις έμαθαν να ζουν λιτοδίαιτα, είχαν μέτρο. Ήταν ευχαριστημένοι οι παλιοί άνθρωποι, αν θέλετε, με αυτά τα οποία έβλεπαν στο σπίτι να υπάρχουν. Πάλεψαν και έκαναν καλύτερα. Πάντρεψαν παιδιά, σπούδασαν. Το κακό είναι όμως ότι εκείνο το κόμπλεξ ότι στερήθηκαν πολλά, να μην στερηθούν τα νέα τα παιδιά, γι' αυτό όλοι να σπουδάσουν, όλοι δύο αυτοκίνητα, όλοι δύο σπίτια, όλοι να έχουν πλούτο και χλειδί, γιατί τα στερήθηκαν αυτά οι παλαιότερες γενιές, ήρθαν και τα προσέφεραν άμετρα, άμετρα χωρίς μέτρο, στους νεότερους. Και τώρα βλέπουμε ότι όταν χάνεις αυτά τα οποία απέκτησες πλουσιοπάροχα, σου κακουφαίνεται. Μπορώ να πω λοιπόν ότι οι πολίτες αισθάνονται ότι βρίσκονται μέσα σε μια αρένα γεμάτη λιοντάρια έτοιμα να τους κατασπαράξουν. Πώς πρέπει να αντιδράσουν? Ναι, πραγματικά το έχω ακούσει και είναι πολύ εύστοχο, γλαφυρό αυτό το σχήμα λόγου, αυτή η παρομοίωση. Ναι, βρισκόμαστε σαν να είμαστε μέσα σε ρωμαϊκή αρένα, όπως οι πρώτοι χριστιανοί στις ρωμαϊκές αρένες στο Κολοσσέο της Ρώμης κατασπαράσονταν από τα άγρια θηρία για την πίστη τους. Ναι, αισθανόμαστε πραγματικά θύματα. Το πιστεύω βαθύτατα. Συζητούμε, συνομιλούμε με ανθρώπους έξω, όλοι μας. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό, ούτε πτυχία, ούτε ευφυΐα ιδιαίτερη να καταλάβει κάποιος ότι ο ελληνικός λαός ασφυκτιά. Πνίγεται, αισθάνεται ότι του στερούν τον αέρα, έχασε την όρεξη για ζωή, έχασε αυτήν, θα λέγαμε, τη διάθεση να παλέψει, έχασε το όραμα, έχασε την ελπίδα. Αισθάνεται ότι από τη μια οι δανειστές του πίνουν το αίμα με το καλαμάκι. Καταλαβαίνει, δεν είναι ανόητος και κουτός ο ελληνικός λαός, ότι ζητούν, όπως είπα, τα ασημικά του σπιτιού που λέγεται Ελλάς, τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές, τα βγάζουν στο σφυρί. Λοιπόν, και απ' την άλλη αισθάνεται ότι το κράτος, το οποίο με όλη αυτή την κακοδιαχείριση, με τον κομματισμό, την αναξιοκρατία, οδήγησε εδώ τα πράγματα και οι πολιτικοί οι οποίοι παρήλθαν, λοιπόν, τώρα αισθάνεται ότι καλείται πάλι αυτός ο λαός να πληρώσει το μάρμαρο. Δικαίως χαρακτηρίζεται ότι αισθάνεται ο Έλληνας ότι είναι το θύμα, είναι ο εν δυνάμει πραγματικά εκείνος λαός ο οποίος μπορεί εύκολα να κατασπαραχθεί από τον οποιονδήποτε έχει την δύναμη του πλούτου, όπως δυστυχώς οι δανειστές μας. Και κακά τα ψέματα, η ιστορία διδάσκει ότι η δύναμη του πλούτου, η δύναμη του χρήματος, δυστυχώς καθυποτάσσει λαούς. Δεν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός εύκολα υποτάσσεται. Δεν το πίστεψα και δεν θα το πιστέψω ποτέ. Ως ιστορικός, διαβάζοντας την ιστορία, ξέρω καλά ότι αυτός ο λαός είναι, όπως σας είπα, ένας κοιμόμενος γίγαντας. Εάν ερεθιστεί με την κατάλληλη πολιτική ηγεσία, μπορεί να κάνει άλματα και θαύματα. Το ζήτημα είναι ότι αυτός ο ύπνος διαρκεί πολύ. Να πάμε στην τρίτη ενότητα, λοιπόν. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως είναι η παιδεία. Κύριε Σιδηρά, έχει γραφτεί ότι όλα στις ανθρώπινες κοινωνίες είναι ζήτημα παιδείας. Είναι μια φιλοσοφική και εξωπραγματική άποψη ή πιστεύετε ότι ισχύει απόλυτα? Πιστεύω ότι ισχύει απόλυτα. Μάλιστα. Καλά το είπατε. Όλα στη ζωή των ανθρώπων, στις ανθρώπινες κοινωνίες, είναι ζήτημα παιδείας. Η παιδεία δεν είναι η ξερή γνώση της αποστήθησης.
δεν είναι, αν θέλετε, το εκπαιδευτικό σύστημα. Η παιδεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο, κάτι πολύ γενικότερο. Η παιδεία είναι και γνώση και κατάρτιση επιστημονική, αλλά πρωτίστως θα μου επιτρέψετε να πω ότι η παιδεία είναι μόρφωση και καλλιέργεια πνευματική στο σύνολο της ανθρώπινης προσωπικότητας. Η παιδεία είναι η δύναμη, η κινητήρια που ανοίγει τους πνευματικούς ορίζοντες του ανθρώπου, καλλιεργεί και ολοκληρώνει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι πολύ ευρύτερο, γι' αυτό είναι τόσο σπουδαίο. Όλα πιστεύω αρχίζουν και τελειώνουν στην παιδεία. Όλα είναι ζήτημα παιδείας. Από τον τρόπο που γαλουχούμαστε από την οικογένεια, από το σχολείο. Η παιδεία είναι συμπεριφορά, είναι αρχοντιά, είναι ευγένεια, είναι ευφυΐα, είναι όραμα, είναι αξίες, είναι ιδανικά. Η παιδεία είναι πίστη στη δημοκρατία, στην ελευθερία, στο σεβασμό της προσωπικότητας του άλλου, στο διάλογο. Βλέπετε ότι η παιδεία ως μόρφωση, ως ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι η κινητήρια δύναμη για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Η παιδεία λοιπόν, που ξεκινά από το σπίτι, που είναι το πρώτο κύτταρο της ανθρώπινης κοινωνίας, στο σχολείο, στον εργασιακό χώρο, στην κοινωνία, έναντι των συμπολιτών μας, έναντι της πολιτείας, είναι αυτό το στοιχείο, το στίχημα θα έλεγα, που δυστυχώς η Ελλάδα μας το χάνει, είτε το έχασε. Γιατί ξέρετε, ο Παπαδιαμάντης έλεγε, δεν χρειαζόμαστε εγγραμμάτους, μορφωμένους χρειαζόμαστε, ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Αν λοιπόν δεν έχεις παιδεία, αυτό φαίνεται από τον τρόπο που θα σταθείς στο σπίτι σου, που θα μιλήσεις στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, από το τι δάσκαλος είσαι και πώς θα φερθείς με εντιμότητα, με ήθος, με ποιότητα στους μαθητές σου, στους συναδέλφους σου, από το πώς θα συμπεριφερθείς στην κοινωνία, πώς θα ψηφίσεις, πώς θα λειτουργήσεις ως πολίτης. Ώρα λοιπόν, κύριε Μαρούση, είναι ώρα τώρα να καταλάβει η ελληνική πολιτεία ότι μάλλον έχασε το στοίχημα της παιδείας. Το έχασε. Αν θέλουμε όλα αυτά που είπαμε πριν να τα δούμε να ευωδώνονται και να καρποφορούν, πρέπει να οργανώσουμε έτσι την παιδεία μας ώστε να έχουμε πολίτες, ολοκληρωμένες προσωπικότητες, καλλιεργημένους σφαιρικά, για να μπορούμε πραγματικά να ελπίζουμε στο μέλλον. Πιστεύετε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, το οποίο αλλάζει ο κάθε υπουργός σαν τα πουκάμισα, παράγει μορφωμένους και κριτικά σκεπτόμενους νέους πολίτες? Όχι, κύριε Μαλούση. Όχι. Μάλιστα. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι, θα λέγαμε, ο τρόπος, η μεθοδολογία με την οποία προσφέρεται η γνώση. Η παιδεία, όπως είπαμε, είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Θα μου πείτε την παιδεία μόνο στο σχολείο. Όχι. Η παιδεία δεν αποκτάται μόνο στο σχολείο. Αυτό είναι βεβαιωμένο και επιστημονικά. Η παιδεία είναι κάτι ευρύτερο. Μέσα από πολλές πηγές μπορεί να αντληθεί η παιδεία και να προσφερθεί. Το εκπαιδευτικό σύστημα λοιπόν, όπως σωστά είπατε, δεν είναι δυνατόν να αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, και το χειρότερο, κάθε φορά που αλλάζει η υπουργός της ίδιας κυβέρνησης. Ναι. Στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε καταγράψει ρεκόρ των λεγόμενων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Όλοι οι υπουργοί παιδείας, δεν ξέρω τι κόμπλεξ και τι σύνδρομο είναι αυτό, θέλουν να περάσουν στην ιστορία από τον υπουργικό του στόκο, ότι όταν αυτοί ήταν υπουργοί παιδείας, έμειναν στην ιστορία γιατί έκαναν μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν αλλάζει σαν το πουκάμισο εν μια νυχτή. Χρειάζεται σχεδιασμός από επιστήμονες, από παιδαγωγούς, από πολλές, αν θέλετε, ειδικότητες του επιστητού, που πρέπει να οργανώσουν, να δομήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα, όχι για να το εφαρμόσουν 3 χρόνια ή 2 χρόνια, αλλά σε βάθος χρόνου αυτό πρέπει να εφαρμοστεί. Να το εφαρμόσουν στην αρχή πειραματικά, να δούνε τα αποτελέσματα, που είναι τα πλεονεκτήματα, που εντοπίζονται τα μειονεκτήματα, να επέλθουν οι ανάλογες βελτιώσεις και μετά να αποφασίσουν διακομματικά, όλα τα κόμματα στη Βουλή, να εφαρμόσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα σε βάθος χρόνου. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα παρέχει γνώση, σύγχρονη γνώση, θα κάνει ελκυστικό το σχολείο. Δεν θα αποφυτούν από εκεί μέσα άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν να γράφουν μία αίτηση στο δημόσιο, δεν ξέρουν να συμπληρώσουν ένα έντυπο, δεν μπορούν να βάλουν 5 προτάσεις που είναι οι σκέψεις τους σε ένα χαρτί, μιλάω για την έκθεση, και όταν λέω για την έκθεση, δεν λέω το μάθημα της έκθεσης, να εκθέσουν τις απόψεις τους. Δεν μπορεί να παράγει,
θα λέγαμε παπαγάλους αυτό το σύστημα. Ούτε μπορεί να είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα έχει αξία, όπως τώρα δυστυχώς, υπάρξεως, σε τι επίπεδο, να προετοιμάζει ως προθάλαμος και ως εξεταστικός πρόδρομος τους νέους μας για να εισέλθουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τίποτα άλλο. Ούτε παιδεία, ούτε ολοκλήρωση, ούτε σε βάθος καλλιέργεια. Αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα πώς μπορεί να μας δώσει την ελπίδα ότι και οι νεότερες γενιές, η κινητήρια δύναμη του αύριο, μπορούν να σταθούν. Γιατί είναι ταμπού και κατακρίνεται από ορισμένους κύκλους η άποψη ότι το σχολείο θα πρέπει να καλλιεργεί και την αγάπη προς την πατρίδα παράλληλα με τη γνώση και την αγάπη για το διαχρονικό πολιτισμικό προϊόν των Ελλήνων? Αυτό το ερώτημά σας, ξέρετε, είναι κέριο, γιατί συμπυκνώνει πολλές καταστάσεις που βιώνουμε. Το εκπαιδευτικό σύστημα, βαθύτατα πιστεύω, ότι πρέπει να καλλιεργεί την ταυτότητα και την συνείδηση ενός πολίτη. Ο μικρός πολίτης που είναι ο νέος μας, ο μαθητής, θα πρέπει μέσα από εκεί να αντλεί και να μαθαίνει πληροφορίες και γνώση, να συναισθάνεται και να αντιλαμβάνεται ποια είναι η εθνική του ταυτότητα, ποια είναι η εθνική του αυτοσυνειδησία, ποια είναι η ιδιοπροσωπεία του ως Έλληνα, ως νεοέλληνα, μέσα στην χωρία των σύγχρονων κρατών, στην σύγχρονη εποχή. Βεβαίως πρέπει να αγαπά την πατρίδα του. Πρέπει το σχολείο και μέσα από την ιστορία και μέσα από άλλες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ένα σύγχρονο σχολείο, να καλλιεργεί την αγάπη για την πατρίδα. Έχουμε φτάσει, αγαπητέ μου κύριε Μαρούση, και πρέπει στην εκπομπή σας, πολιτικές αναφορές λέμε, όλα είναι ζητήματα πολιτικής, πρέπει να τα πούμε σήμερα. Έχουμε φτάσει η ίδια η πολιτεία να φοβάται να παραδεχθεί ότι πρέπει το σχολείο να συγκροτεί και την εθνική συνείδηση των παιδιών. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν και πολιτικοί, οι οποίοι αυτό δεν το θέλουν. Είναι αποδομητές, είναι οι περίφημοι σύγχρονοι αποδομητές των εθνικών κρατών, είναι οι σύγχρονοι αποδομητές της εθνικής ιδεολογίας, είναι οι σύγχρονοι αποδομητές της ελληνικής ιστορίας, και θεωρείται ότι αυτό είναι πατριδοκαπηλεία, ότι είναι φασισμός, ότι είναι παροχημένη αντίληψη, ότι είναι εθνικισμός. Από πότε ο πατριωτισμός έγινε εθνικισμός? Αυτά τα μεγάλα άλματα που έκανε αυτή η ψωροκόστενα Ελλάδα, όπως μας χαρακτήριζαν, γιατί ήμασταν πάμφτωχοι, μια χούφτα ξυπόλυτη γυμνή ραγιάδες, όταν πήραμε τα όπλα και κάναμε ελεύθερο κράτος. Λοιπόν, αυτοί οι φτωχοί ξυπόλυτοι ραγιάδες είχαν αγάπη για την πατρίδα. Όταν δεν αγαπάς την πατρίδα σου, όταν δεν διδάσκεσαι γόνιμα και δημιουργικά, όχι παπαγαλιστή, την ιστορία σου, να έχεις συνέστηση της ταυτότητάς σου, από πού ξεκίνησες μέσα στο διάβα των αιώνων και πού πηγαίνεις, τι προσέφερε αυτός ο λαός, αυτός ο ελληνικός πολιτισμός, τι μπορεί να προσφέρει στο μέλλον. Γιατί μάθαμε να επαναπαυόμαστε στις δάφνες και στα στεφάνια δόξας του παρελθόντος. Και τι κάνουμε τώρα? Άρα δεν αποδέχομαι σε καμία περίπτωση, και το λέω ευθέως και ιστορικός, την άποψη των αποδομητών ότι δεν πρέπει να διδάσκεται η ιστορία, ότι πρέπει να είναι ουδέτερο, άχρωμο, άοσμο το σχολείο. Λοιπόν, μην τυχόν και κάποιοι θυγούν. Λαός που δεν αγαπάει την πατρίδα του είναι λαός καταδικασμένος να υποτάσσεται σε ποικίλους κατακτητές. Σε ποικίλους κατακτητές με πολλές σύγχρονες μορφές. Μάλιστα. Συχνά κατηγορούμε τους νέους ότι αγνοούν την ιστορία τους, σε αντίθεση με άλλους λαούς. Πού οφείλεται αυτό? Πρώτα στον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται το μάθημα. Εάν το μάθημα κάποιοι, και εδώ είναι η ευθύνη και των εκπαιδευτικών, των δασκάλων, εάν κάποιοι θεωρούν ότι διεκπεραιώνουν την υποχρέωσή τους ως εκπαιδευτικών, λοιπόν, και θα πρέπει ξηρά, ανούσια, για να βγουν από την υποχρέωση να διδάξουν το μάθημα, εντάξει, φυσικά το μάθημα γίνεται αποκρουστικό για το μαθητή. Ο τρόπος που γράφονται τα βιβλία. Βέβαια, για να είμαστε αντικειμενικοί, τα τελευταία χρόνια κάποια βιβλία ιστορίας έχουν βελτιωθεί σε σχέση με τα δικά μου τα χρόνια. Θυμάμαι όταν διδασκόμουν την ιστορία στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Λοιπόν, μέσα από τις πηγές μπορεί να εμπλουτίσει τη γνώση του ο μαθητής, ο δάσκαλος να είναι αυτός ο οποίος θα ερεθίζει τη σκέψη του μαθητή, δεν θα υποτάσσει τη σκέψη του μαθητή, θα ερεθίζει τη σκέψη του μαθητή, να ερευνήσει την πηγή,
να ερευνήσει βιβλιογραφικά ένα θέμα, να γίνονται ομαδικές εργασίες, να επεξεργάζεται τα ιστορικά δεδομένα ο μαθητής, να αντλεί από εκεί τον πλούτο της γνώσης, να κατακτά ο μαθητής τη γνώση και ο δάσκαλος να είναι ο καθοδηγητής για τα επιστημονικά βήματα που πρέπει το παιδί να κάνει. Επίσης, η ιστορία δεν μπορεί να μαθαίνεται παπαγαλία. Ξέρετε, τα παιδιά μισούν πολλές φορές το μάθημα της ιστορίας. Γιατί κουράζονται, το θεωρούν ότι είναι ανιαρό, ότι είναι απεχθές, ότι δεν είναι ελκυστικό, γιατί μαθαίνουν συνεχώς ονόματα και ημερομηνίες. Δεν είναι όμως αυτό η ιστορία. Η ιστορία μπορεί να διδάξει, να καλλιεργήσει το παιδί. Και βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η ιστορία θεωρείται για πολλούς δευτερεύον μάθημα, ότι είναι ανούσιο και άχρηστο. Τι να κάνουμε τώρα και να ενδιασκόμαστε, σε τι μας ωφελεί το μεγαλείο της παλαιάς Ελλάδας? Να μην διδάσκονται τα παιδιά μας, δεν βαριέσαι, δεν είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δεν είναι μαθηματικά, φυσική και χημεία. Κάνουν λάθος όμως, διότι περνούν αυτό το μήνυμα, είτε είναι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας, είτε είναι άλλοι διάφοροι, όπως λέω εγώ, αποδομητές, θολοκουλτουριάριδες της σύγχρονης εποχής, και αυτό περνάει και στην κοινωνία. Οπότε το παιδί αισθάνεται ότι κάνει αγκαρία όταν διαβάζει την ιστορία του γένους του, της πατρίδας του, της ίδιας της υπάρξεώς του. Μάλιστα. Η ελληνική γλώσσα είναι το διαμάντι του ελληνικού πολιτισμού. Αλλά δυστυχώς οι νεοέλληνες αγνοούν αυτόν τον πλούτο, ενώ θα έπρεπε η ελληνική πολιτεία μέσα από την εκπαίδευση να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Αν για κάτι μπορούμε να καφιόμαστε ως έθνος, είναι η ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα, αυτή η τόσο πλούσια, τόσο όμορφη, τόσο δυναμική μέσα στους όρους της γλώσσα, η κάθε λέξη της ελληνικής γλώσσας γράφει βιβλίο φιλοσοφίας. Σε αυτή τη γλώσσα γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, γράφτηκε η φιλοσοφία, η πιο λεπτή σκέψη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που έχει διαπεράσει το σύγχρονο κόσμο. Και είναι αλήθεια ότι δυστυχώς και στατιστικές μελέτες διαβάζουμε που έχουν γίνει, υπάρχει λεξιπαινία, κύριε Μαλούση. Λεξιπαινία. Υπάρχει φτώχεια, παινία λέξεων. Οι νεοέλληνες μιλούν με 700-800 λέξεις. Τα παιδιά μας χρησιμοποιούν τη λεγόμενη αργό των νέων. Χρησιμοποιούν ελάχιστες λέξεις στο λεξιλογιό τους. Μηχανικά, θα έλεγα. Δεν αγαπούν το βιβλίο, δεν αγαπούν την εφημερίδα, δεν αγαπούν το διάβασμα, απεχθάνονται το διάβασμα. Όλα έχουν αντικατασταθεί με το λάπτοπ, με το ίντερνετ, με το κινητό, λοιπόν, με τα τάμπλετ και τα λοιπά. Δεν γράφουν, δεν διαβάζουν. Είναι μαγικός ο κόσμος του βιβλίου, διότι όταν διαβάζεις εμπλουτίζεις το λεξιλογιό σου, την έκφρασή σου, τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δεν υπάρχουν πια. Χρησιμοποιούμε γκρίκλις, δηλαδή χρησιμοποιούμε λατινικούς χαρακτήρες για να γράφουμε ελληνικές λέξεις. Κάποιοι μας έχουν πει τι θέλουμε τόσα όμικρον και τόσα ι μέσα στην ελληνική γλώσσα, να τα απλοποιήσουμε. Η κάθε λέξη με τον τρόπο που γράφεται κρύβει πίσω έναν μαγικό κόσμο. Για να γεννηθεί μια λέξη μπορεί να πέρασαν και χιλιετίες. Λοιπόν, η ελληνική πολιτεία οφείλει αυτό να το προσέξει. Να είναι ελκυστικό το μάθημα της γλώσσας, να προσελκύει το παιδί, να εμπλουτίζει το λεξιλογιό του, τις εκφράσεις του. Συζητούμε έξω με συναδέλφους και ακούμε το παράδοξο να είναι όλο κοκκινάδια οι εκθέσεις, γιατί δεν ξέρουν να εκφραστούν. Δεν ζητάμε, ξέρετε, να γράφουν με σπάνιες λέξεις, με εξιζητεμένο λεξιλόγιο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο τρόπος που μιλάμε είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Σωστά. Είναι η εικόνα μας. Άρα όταν δεν μπορείς να τοποθετήσεις 5 σκέψεις σου σε ένα χαρτί, εκεί υπάρχει ζήτημα. Πώς λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα? Και ύστερα ερχόμαστε, τα παιδιά δεν φταίνε, εγώ το λέω. Λοιπόν, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυτό που έχει ευθύνη και η πολιτεία. Και ύστερα ερχόμαστε και κλαίμε πάνω στα αποκαίδια της ελληνικής γλώσσας. Το θεωρώ υποκριτικό, αν θέλετε. Κύριε Σιδηρά, σε εποχή παγκοσμιοποίησης πιστεύετε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να θωρακίσει τους νέους μας πέρα από τις γνώσεις προκειμένου να έχουν συνείδηση της εθνικής τους ταυτότητας? Απόλυτα, κύριε Μαλούση. Απόλυτα. Και το λέω με αυτόν τον κατηγορηματικό σαφή και ρητό τρόπο, γιατί πολύ απλά η παγκοσμιοποίηση έχει και πολλά θετικά. Η παγκοσμιοποίηση όσον αφορά το ότι γινόμαστε όλοι κοινωνοί της τεχνολογίας, των προόδων της επιστήμης και τα λοιπά. Ναι, βεβαίως. Αλλά η παγκοσμιοποίηση κρύβει και πολλά δεινά. Και τα δεινά τα οποία κρύβει είναι ότι
πολλές φορές πίσω από αυτόν τον βαρύγδουπο τίτλο περί παγκοσμιοποιήσεως, οι λαοί, τα έθνη, τα εθνικά κράτη, τώρα αρχίσαμε να μην αποδεχόμαστε τον όρο εθνικό κράτος, σαν κάτι κακό ή εθνική ιδεολογία. Μα έτσι, έτσι υπάρξαμε ως έθνος ελεύθερο. Και τα Βαλκάνια και πάνω τα εθνικά κράτη, η έννοια του εθνικού κράτους δεν είναι αρεστή αυτή η έννοια στην παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση δεν θέλει σκεπτόμενους ανθρώπους και πολίτες. Θέλει χυλό. Θέλει τους λαούς να είναι ένας χυλός, μια άμορφη μάζα, μαζοποιημένες κοινωνικές ομάδες, απρόσωπα όντα που δεν σκέφτονται αλλά καταναλώνουν, που δεν σκέφτονται και δεν έχουν κριτική σκέψη, αλλά αποδέχονται άκρητα ό,τι τους πασάρει, ό,τι τους προβάλλει, ό,τι τους προσφέρει αυτό που λέγεται παγκοσμιοποιημένο σύστημα. Πώς λοιπόν ένας λαός? Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα με μεγάλη ιστορία, με ομορφιές, με πλούτο, με δυνατότητες. Είμαστε, θα λέγαμε, ένας λαός ο οποίος έχει πολλά προτερήματα. Λοιπόν, αυτός ο λαός, μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα, μέσα σε αυτήν την έντονη, θα λέγαμε, μαζοποίηση των κοινωνιών, πρέπει να σταθεί. Για να σταθεί, πρέπει να έχει την γνώση εκείνη που διαμορφώνει την εθνική του συνείδηση, την εθνική του ταυτότητα, την ιδιοπροσωπεία του. Να έχει την αυτοσυνειδησία ποιος είναι. Από πού ξεκινά η ρίζα του, η περπατησιά του μέσα στο διάβα των αιώνων. Τι προσφέρει, τι μπορεί να προσφέρει, πού έσφαλε, τι μπορεί να διορθώσει. Με τη γλώσσα του, με την πίστη του, με την κουλτούρα του, με τη φιλοσοφία του, με την ποίηση, με την παράδοσή του, με τα ήθη και τα έθιμά του, με τα τραγούδια των παππούδων του, με την παραδοσιακή ζωή ως στοιχείο του πολιτισμού, με τη λαογραφία του. Όλος αυτός ο πλούτος. Το σχολείο πρέπει και οφείλει να θωρακίζει σε εποχές παγκοσμιοποίησης τους νέους ανθρώπους. Δεν μπορεί να είναι άμορφη μάζα και χυλός ο σύγχρονος κόσμος. Πρέπει να διατηρούμε αυτό που είναι η ταυτότητα και η ιδιοπροσωπία μας για να το μεταλαμβαδεύουμε στις επόμενες γενιές για να επιβιώσουμε και εθνικά. Αλλιώς δεν ξέρουμε ποια θα είναι η πορεία των πραγμάτων. Κύριε Σιδηρά, ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος της οικογένειας και της Εκκλησίας στην διαμόρφωση ενός νέου ήθους για την αναγέννηση των νεότερων γενεών? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Μαλούση, αυτό το ερώτημά σας, γιατί πιστεύω ότι η οικογένεια, που είναι το πρώτο κύτταρο της κοινωνίας, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών, των ανθρώπων. Η οικογένεια, λοιπόν, μπορεί, συναισθανόμενη την ευθύνη της σε επίπεδο πατέρα ή μητέρας, συναισθανόμενη την ευθύνη της, πραγματικά να καλλιεργήσει μια συγκροτημένη προσωπικότητα. Όταν η οικογένεια δεν αντιλαμβάνεται τον ρόλο της, που ο ρόλος της είναι πολύπλευρος, πολυδιάστατος, λειτουργεί σε ψυχολογικό, σε επίπεδο ανατροφής, διαπαιδαγώγησης, διαμόρφωσης προσωπικότητας. Όταν η οικογένεια δεν αντιλαμβάνεται αυτόν τον χαρακτήρα, πώς μετά ρίχνουμε εμείς την ευθύνη για τα νέα παιδιά? Χρειαζόμαστε ήθος. Δεν κάνω λόγο για ψευτοηθική προτεσταντικού ή καλβινικού τύπου, με αυτή την υποκρισία και τον ευσεβισμό, που είναι ψευδοευσέβιο ευσεβισμός προτεσταντικού τύπου. Ζητούμε ήθος. Ήθος σημαίνει καλλιέργεια, αξίες, αρχές, ιδανικά. Η πρώτη μήτρα που τα προσφέρει σε έναν άνθρωπο μικρό, σε ένα παιδί, είναι η οικογένεια, η Εκκλησία. Ναι, πιστεύω ότι η Εκκλησία έχει τον πολυτιμότερο πλούτο, που είναι ο αποκαλυμμένος λόγος της αλήθειας, είναι το Ευαγγέλιο. Έχει αξίες το Ευαγγέλιο για τη ζωή, για τον άνθρωπο, για την κοινωνία. Η Εκκλησία είναι και πολιτισμός, είναι και τέχνη, είναι και παράδοση, είναι η κουλτούρα μας. Η Ελληνοορθοδοξία είναι ταυτισμένη εξάλλου με αυτόν τον λαό. Άρα μπορεί η Εκκλησία με έναν ορθό τρόπο, όχι κουνώντας το δάχτυλο, ή με έναν ψευδοευσεβισμό και τα λοιπά, ή με μια ψευδοηθική, αλλά με το ήθος του Ευαγγελικού Λόγου, με την αλήθεια, με μια πρόταση ζωής, να συγκροτεί τις προσωπικότητες, να αποκαλύπτει αλήθειες, να ανοίγει πνευματικούς ορίζοντες, να κάνει τους ανθρώπους να σκέφτονται, να αναζητούν και πάνω από την ύλη. Η Εκκλησία πρέπει να δίνει αυτήν την δυνατότητα να ανοίγει λεωφόρους και πάνω από την ύλη για να δικαιώνει την ύπαρξή της. Και τότε πιστεύω ότι μπορούμε να ελπίζουμε. Είναι η ραχοκοκαλιά του γένους μας η οικογένεια και η Εκκλησία. Δεν το λέω με την συντηρητική προσέγγιση των όρων, αλλά με την ουσιαστική προσέγγιση των όρων. Είναι οι μήτρες που μπορούν να γεννήσουν ήθος,
καλλιέργεια, μόρφωση, συγκροτημένες προσωπικότητες για να σταθούν σε παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες. Μάλιστα. Να πάμε και στην τελευταία ενότητα, το οποίο είναι τα, είναι τα εθνικά θέματα. Κύριε Σιδηρά, η Ελλάδα είναι μια ευλογημένη χώρα με πολύ πλούτο και γεωστρατηγική σημασία. Πιστεύετε ότι διαχρονικά αξιοποιήθηκαν αυτά τα πλεονεκτήματά της και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Ξέρετε, χρησιμοποιήσατε μία φράση την οποία χρησιμοποιώ και εγώ. Ναι. Ότι δηλαδή είναι ένας ευλογημένος τόπος. Είναι η Ελλάδα ένας ευλογημένος τόπος. Έχει την ιστορία της, έχει τους ανθρώπους της πάνω και πριν απ' όλα. Ο λαός μας είναι ένας ωραίος λαός. Είπαμε και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά είναι ένας λαός που έχει αρχοντιά μέσα του, που έχει ανθρωπιά, που πολλές φορές έβαλε τα γυαλιά στους δίθεν Ευρωπαίους. Τώρα και με το προσφυγικό έδειξε ο λαός μας τι ανθρωπιά έχει, γιατί έζησε την προσφυγιά. Το αναφέρω ως παράδειγμα, για να μην μας κουνούνε το δάχτυλο κάτι Αυστριακοί και κάτι Σκοπιανοί και κάτι Γερμανοί. Λοιπόν, έχει λοιπόν την ομορφιά της, την ιστορία της, έχει τον λαό της, το έμψυχο δυναμικό της, έχει πλουτοπαραγωγικό, θα λέγαμε ιστό, έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές που δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκαν. Πιστεύω, κύριε Μαλούση, ότι ευθύνη δυστυχώς φαίνεται, βλέπετε, κύκλος, φαύλος κύκλος. Γυρίζουμε πάλι στο αρχικό ερώτημα, στην αρχή της συζήτησής μας. Η ευθύνη πιστεύω ότι βαραίνει τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες. Έπρεπε οι εκάστοτε κυβερνώντες με όραμα, με προοπτική για την ανάπτυξη αυτού του τόπου να κάνουν συνεργασίες διακρατικές, να το παλέψουν, να το κυνηγήσουν αυτό το σημείο που είναι η αξιοποίηση όλων αυτών των πλουτοπαραγωγικών πηγών μας. Είδατε η μικρή Κύπρος, η κατά τα λοιπά μικρή Κύπρος, που είναι βανάφσως κατεχόμενη από τουρκικά στρατεύματα από το 1974, σε συνεργασία με το Ισραήλ, σε συνεργασία με την Αμερική, με ευφυΐα, με ορθολογισμό, με όραμα, με προοπτική, με σχέδιο, με σταθερά βήματα, τώρα αξιοποιεί όσον αφορά τις δυνατότητές της που έχει για το φυσικό αέριο. Τι κάναμε εμείς? Εμείς ακόμη ΑΟΣ δεν έχουμε χαράξει. Έχουμε πετρέλαιο, έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε άλλα πολύτιμα πετρώματα. Έχουμε λοιπόν πλούτο που δεν ξέρω, διερωτώ με πράγματι, τόσα χρόνια όλοι αυτοί που παρήλθαν και κατήχαν υπουργικούς, κυβερνητικούς στόχους, γιατί δεν το τόλμησαν? Είχαν άγνοια? Εξυπηρετούσαν σκοπιμότητες, αλότρια συμφέροντα, για να έρθουν τώρα ποιοι να αξιοποιήσουν άραγε αυτό τον πλούτο? Οι δανειστές? Και να είναι το οικόπεδο που λέγεται Ελλάς προς πώληση αντί πινακίου φακής? Να τα ασημικά του σπιτιού που λέγεται Ελλάδα, και φοβούμε μήπως αυτά τα ασημικά πέσουν σε ξένα χέρια. Και τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ ισχυρό χαρτί που διαθέτει η Ελλάδα, είναι ο απόδημος ελληνισμός. Διερωτώ με αν αυτό το ισχυρό όπλο μας, σε εισαγωγικά, τα αξιοποιήσουμε όπως έπρεπε, όπως έπρεπε για την προώθηση της εθνικής μας, για τα εθνικά μας συμφέροντα. Ναι, ο απόδημος ελληνισμός είναι πολύ σημαντική δύναμη για την Ελλάδα. Ξέρετε, θα το πω λίγο και ίσως ακουστεί, θα το πω λίγο ομά και ίσως ακουστεί έτσι και σκληρό. Τον απόδημο ελληνισμό, η ελληνική πολιτεία, το νεοελληνικό κράτος, τον ενθυμείται μόνο όταν γίνονται εθνικές εκλογές για να πάνε να ψηφίσουν οι απόδημοι Έλληνες και να βγάλουν την επόμενη εθνική κυβέρνηση της Ελλάδος. Ναι, το λέω καυστικά, με αρκετή δόση έτσι κριτικής προσέγγισης του θέματος, γιατί πολύ απλά ποτέ δεν οργανώσαμε όπως έπρεπε αυτόν τον άσο που είχαμε στο μανίκι μας. Ο απόδημος ελληνισμός είναι άλλη μια Ελλάδα, σχεδόν άλλη μια Ελλάδα, 7-8 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μια δεύτερη Ελλάδα εκτός Ελλάδος, που πολλές φορές αισθάνεται δυο φορές Ελλάδα μέσα στην καρδιά του ο κάθε απόδημος. Μεγάλοι επιχειρηματίες, μεγιστάνες του πλούτου, διπλωμάτες, πανεπιστημιακοί, επιστήμονες, πολιτικοί άνδρες, εκκλησιαστικοί ηγέτες. Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη είναι ομογενής εκτός του ελληνικού κρατηδίου. Πότε εμείς στηρίξαμε τον απόδημο ελληνισμό? Στις δύσκολες στιγμές, επιπόλαια, χωρίς σχεδιασμό, και όταν έπρεπε να γίνουν εκλογές για να ψηφίσουν τον τάδε ή το δίνα πολιτικό σχηματισμό. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα σοβαρό κράτος που έχει εξωτερική πολιτική σταθερή, αταλάντευτη και ακλόνητη,
αυτό το χρυσό βραχιόλι, αυτόν τον άσο στο μανίκι, θα έπρεπε να τον είχε αξιοποιήσει. Ο απόδημος ελληνισμός μπορεί να μετέχει με τα μεμονωμένα πρόσωπα, τις μονάδες που κατέχουν θέσεις σημαντικές στον έξω κόσμο, μπορεί να μετέχει στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων. Τι κάναμε εμείς? Είδατε πέρσι το καλοκαίρι την Ελλάδα ήθελε να τα πετάξει σαν σκουπίδι έξω από την νομισματική ένωση. Και διερωτώμε προσωπικότητες μεγάλες ελληνικές σε όλο τον κόσμο, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, Ευρώπη, Ασία, με δύναμη χρηματική, με πολιτική επιρροή, τους αξιοποίησε ποτέ αυτό το ελληνικό κράτος? Όχι τώρα, διαχρονικά. Ή τελικά μόνο νοσταλγούμε και λέμε βαρύγδουπες εκφράσεις σε κάποια συνάντηση των εκπροσώπων του Αποδήμου Ελληνισμού στη Βουλή των Ελλήνων και από εκεί και πέρα τελείωσε η επόμενη συνάντηση μετά από 4 χρόνια. Δεν γίνεται έτσι οργανωμένο σχέδιο αξιοποίησης του Απόδημου Ελληνισμού. Αυτά είναι ερασιτεχνισμοί που δεν δικαιολογούνται σε ένα σύγχρονο κράτος. Μάλιστα. Συχνά ακούμε ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες, δεν έχει αταλάντευτη και ενιαία εξωτερική πολιτική. Πού οφείλεται αυτό και ποιες είναι οι συνέπειες? Ναι, βέβαια. Δεν έχουμε ποτέ σταθερή εξωτερική πολιτική. Ξέρετε ότι είναι ένα από τα μειονεκτήματά μας, και αυτό το ρωμαϊκό φαίνεται ότι έχει πολλά μειονεκτήματα, κύριε Μαλούση. Είναι ένα από τα μειονεκτήματά μας, το οποίο σχετίζεται με το γεγονός ότι κάθε κυβέρνηση η οποία ανέρχεται στην εξουσία θέλει να χαράξει διαφορετική εξωτερική πολιτική, είτε λόγω ιδεοληψίας πολιτικής, είτε λόγω κοσμοθεωρίας φιλοσοφικής, είτε λόγω του ότι αισθάνεται ένα κόμπλεξ και μια κατωτερότητα και πρέπει να αφήσει τη σφραγίδα της καταστρέφοντας ό,τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ένα σοβαρό σύγχρονο κράτος πρέπει, ανεξαρτήτως ποια πολιτική παράταξη βρίσκεται στην εξουσία, να χαράσει, να οργανώνει, να χαράσει και να εφαρμόζει αταλάντευτη, αμετάθετη, ακλόνητη εξωτερική πολιτική. Είτε όσον αφορά τα ζητήματα της οικονομίας, είτε τα ζητήματα τα εθνικά, είτε την υπεράσπιση της εθνικής μας ακεραιότητας, είτε οποιοδήποτε άλλο διπλωματικό, πολιτικό, εθνικό, οικονομικό θέμα. Δεν μπορεί να είναι τόσο ερασιτεχνική, τόσο επιπόλαιη, τόσο εφήμερη, τόσο θα λέγαμε απροετοίμαστη κάθε φορά η κάθε πολιτική εξουσία όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής γραμμής, όσον αφορά τα εξωτερικά μας θέματα. Και πάντοτε εμείς οι Έλληνες είμαστε ευαίσθητος λαός. Περισσότερο λειτουργούμε όχι με τη λογική, με το θυμικό μας. Και πάντοτε, έκανα αυτή την παρένθεση για να πω, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τίποτα δεν μας χρωστάνε, τίποτα δεν μας οφείλουν οι άλλοι, αν εμείς πρωτίστως δεν παλέψουμε για τα εθνικά μας συμφέροντα, αν δεν αγωνιστούμε, αν δεν σχεδιάσουμε. Ποιος μας χρωστάει? Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν στην εξωτερική πολιτική συναισθηματισμοί. Το ζήσαμε και στην απώλεια της Ανατολικής Θράκης και στην Ανατολική Ρωμυλία που τη χάσαμε και στην καταστροφή και τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού και στην απώλεια της Μικράς Ασίας και στην απώλεια της Ήμβρου και της Ενέδου και στα Σεπτεμβριανά του 1955. Τι θέλω να πω? Με υπογραφές. Και τι θέλω να πω? Ότι στην εξωτερική πολιτική υπάρχουν εθνικά συμφέροντα. Τα εθνικά δίκαια είναι μια συναισθηματική προσέγγιση. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας. Μάλιστα. Ποιο περιεχόμενο θα δίνατε στον όρο εντός εισαγωγικών ισχυρή Ελλάδα σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι πολλές και οι απαιτήσεις μεγάλες? 5 πυλώνες, κατά την ταπεινή μου άποψη, οργανώνουν αυτό που λέγεται σύγχρονη Ελλάδα. Γεννούν το όραμα της σύγχρονης Ελλάδος. Οργανωμένο, αξιοκρατικό, ευέλικτο κράτος. Δεύτερον, οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, παιδεία σε όλα τα επίπεδα που να συνδέεται και με τις παραγωγικές δυνατότητες. Τρίτον, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις για αποτρεπτική, θα λέγαμε, ασπίδα έναντι των επιβουλέων. Δεν ζούμε στην πιο ειρηνική και φιλήσυχη γεωγραφικά γειτονιά του πλανήτη και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Mm-hmm. Τέταρτον, οργανωμένη παραγωγική βάση, οικονομία, με μέτρο στην κατανάλωση, με παραγωγικές δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν, με συνέστηση ότι αυτά τα οποία παράγουμε, αυτά καταναλώνουμε.
Και πέμπτον, με αγάπη για την πατρίδα, δηλαδή φρόνημα, συνείδηση, πιστεύουμε τα μέσα, τα ζώπηρα της αγάπης για την πατρίδα, αυτοί που θρησκεύουν της αγάπης για την Ορθοδοξία, με όραμα όχι ενός υποταγμένου λαού, όχι ενός νέου ραγιαδισμού, αλλά με αξιοπρέπεια, όχι με κόμπλεξ κατωτερότητας. Και όλα αυτά τα πετυχαίνει κάποιος όταν αγαπά την πατρίδα του άδολα και ανεπιτίδευτα. Αυτά τα πέντε, κατά την ταπεινή μου άποψη, κάποιος μπορεί να διαφωνεί, στοιχειοθετούν και συνθέτουν αυτό που ονομάζεται το όραμα για την ισχυρή Ελλάδα. Μάλιστα. Αγαπητέ κύριε Σιδηρά, γνωριζόμαστε χρόνια και σας παρακολουθώ να υπερασπίζετε και να προβάλλετε τα δίκαια του Ελληνοορθόδοξου Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα στάθηκε απέναντί του όπως έπρεπε στις δοκιμασίες του? Κύριε Μαλούση, ευαίσθητη χορτή θίγεται. Πολύ ευαίσθητη και σε πολύ προσωπικό επίπεδο. Με ειλικρίνεια θα σας πω ότι χωρίς υπερβολή η ζωή μου είναι ταγμένη στην υπηρεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην προβολή των δικαίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στα μαρτύρια και στα πάθη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν είναι ένας ξερός θεσμός για το Ρωμαϊκό γένος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η μητέρα εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Είναι η άλλη μας ύπαρξη, το άλλο μισό της υπάρξεώς μας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι πίστη, είναι θα λέγαμε αυτό το οποίο κρατά την τιμή του γένους επί 17 αιώνες. Ξέρετε, κάποτε για μετεκπαίδευση όταν πήγα στο εξωτερικό και μου έμεινε αυτό. Μου είπε ένας Ρωμαιοκαθολικός, έχετε έναν θεσμό που είναι ο παλαιότερος θεσμός στην ανθρώπινη ιστορία. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κύριε Μαλούση, έχει ζωή 17 αιώνες και πλέον. Αν το είχε και είναι ελληνορθόδοξο, καλά κάνατε και το αναφέρατε, είναι ελληνορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εάν το είχε κάποιος άλλος λαός, θα το υπερασπίζονταν, μου είπε ο ξένος Ρωμαιοκαθολικός, με δόντια και με νύχια. Πολλές φορές το πλήττουμε, το χτυπούμε, το αδικούμε, κρατάει θερμοπύλες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού και κατά αγαθή συγκυρία έχουμε και έναν ικανότατο, μορφωμένο, φωτισμένο και χαρισματικό ηγέτη, τον πρώτο θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, τον Κοσμίου Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Και βέβαια πολλοί και οι εχθροί του και οι αντίπαλοι του και αυτοί που φθονούν το θρόνο αυτό και είναι βέβαια αλλοεθνείς κλπ. Έχουμε υποχρέωση, αισθάνομαι ότι έχω υποχρέωση, γι' αυτό είπα ότι είναι απόλυτα ταγμένη η ζωή μου στην υπηρεσία των δικαίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του μαρτυρικού, όπως συνηθίζω να λέω, μαρτυρικού και καθαγιασμένου Οικουμενικού Πατριαρχείου, γιατί είναι η καρδιά της Ρωμιοσύνης εκεί, που δυο φορές χτυπάει εκεί και όχι στην ασφάλεια του καναπέ που τα λέμε εδώ, λοιπόν, και είναι και η καρδιά της Ορθοδοξίας. Οφείλουμε να το τιμούμε, να το αγαπούμε, χωρίς ιδιωτελείς σκοπούς, είτε κάποιοι φορούν ράσα, είτε κάποιοι φορούν παντελόνια και γραβάτα, οφείλουμε να δίνουμε την ικμάδα μας για να υπερασπιζόμαστε τα δίκαιά του. Κύριε Σιδηρά, δεν ξέρω πριν κλείσουμε την εκπομπή, αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε που δεν έχω ρωτήσει. Να πω ότι τα ρωτήσατε όλα, ήταν μια πολύ όμορφη συζήτηση μαζί σας σήμερα. Πιστεύω ότι ήταν οι πολιτικές αναφορές, όπως τιτλοφορείται η εκπομπή σας, οι πολιτικές αναφορές ήταν ένα βήμα να καταθέσουμε τις απόψεις μας, να δεχθούμε και την κριτική, την καλοπροαίρετη ή και μη καλοπροαίρετη, αλλά να μιλήσουμε με λόγο αλήθειας, γιατί οι πολιτικές αναφορές υποδηλώνουν κάτι. Ότι ο κάθε πολίτης θα πρέπει να συναισθάνεται την ευθύνη του, γιατί είναι πολίτης, όχι άμορφη μάζα, για το ότι πρέπει να είναι σκεπτόμενος. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι τον νόμο. Όλοι οι πολίτες έχουν άποψη και μπορούν να τη διατυπώνουν. Δεν είναι προνόμιο μιας κάστας πολιτικών η ερμηνεία της ζωής και της πραγματικότητας. Και επειδή όλα κατά τον Μέγα Αριστοτέλη, τον Έλληνα, τον Μέγα Αριστοτέλη που έδωσε τα φώτα και στους Ευρωπαίους που τώρα μας κουνούν το δάχτυλο περιπεκτικά, επειδή όλα λοιπόν είναι πολιτική, οι πολιτικές αναφορές σήμερα μαζί σας ήταν μια αφορμή για να τοποθετηθούμε
για θέματα φλέγοντα, πιστεύω, που απασχολούν πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Σιδράκη, εγώ να σας ευχαριστήσω για τα τόσα πολύ ωραία σημαντικά πράγματα που μας έχετε πει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η τελευταία εκπομπή για την φετινή σεζόν εν ώψη του καλοκαιριού. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε όχι μόνο αυτή την εκπομπή και τις εκπομπές κατά το παρελθόν. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν και να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Γεια σας.